Σοβαρέ ζημιέ προκλήθηκαν σε συνοικία στο Ριάντ από τα συντρίμια πυράβλου που αναχαιτίστηκε πάνω από την πρωτεύουσα τη Σαουδική Αραβία. Συνολικά 7 βαλιστικού πυράβλου εκτόξευσαν το βράδυ τη Κυριακή από την Ιεμένη Σιήτε αντάρτε Χούτι. Όλοι αναχαιτίστηκαν, αλλά τα συντρίμια ενός έπεσαν πάνω σε κατοικημένη περιοχή. Είχαμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη που ταρακούνησε ολόκληρη την περιοχή και προκλήθηκαν ζημιές στα σπίτια. Ευτυχώς, Θεέ μου, για την ασφάλειά μας δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, μόνο ζημιές στα παράθυρα, καθώς τα τζάμια θρηματίστηκαν. Λίγο αργότερα, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι ένας Αιγύπτιος πολίτης έχασε την ζωή του και 2 συμπατριώτες του τραυματίστηκαν. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που υπάρχει θάνατο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας στα 3 χρόνια από την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο της Ιεμένης. Ήταν 26 Μαρτίου του 2015, όταν η συμμαχία υπό την Σαουδαραβική ηγεσία επενέβη στην σύραξη για να υποστηρίξει τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και να σταματήσει την προέλαση των Σιητών ανταρτών Χούτι, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν και είχαν τότε βάλει στο στόχαστρό τους το Άντεν μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σανά και πολλών άλλων περιοχών. Το Ριάντ κατηγορεί την Τεχεράνη ότι προμηθεύει τους Χούτι με πυράβλους ή υλικά για την κατασκευή τους, κατηγορία που υιοθετεί η Ουάσιγκτον αλλά αρνείται το Ιράν. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, περίπου 100.000 είναι οι εκτοπισμένοι της εμφύλιας σύγκρουσης.